ο κύριος Νίκος Παπαναστάσης. Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ξέραμε ότι μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση έστελνε όπλα στην Ουκρανία, είτε απευθείας, είτε με τριγωνικό τρόπο, με παράλληλο τρόπο. Τώρα πια στα όπλα αυτά βρίσκονται και απαγορευμένες από τις διεθνείς συνθήκες ουσίες, όπως ο λευκός φόσφορος. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Από τις πρώτες μέρες του πολέμου ξεκίνησε η κυβέρνηση αυτού του ταραβέλη. Στην αρχή εν κρυπτό, δεν αποκάλυπτε μέχρι που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε κάποιες αναφορές για τις ποσότητες στην άνοιξη του 22 σχετικά με το τι στέλνει. Και βέβαια, αν θέλετε, και μέσα από την λαϊκή κατακραυγή και την λαϊκή απέτηση να ενημερώνονται για τι στέλνουν, αποφάσισαν να ξεπλένουν, και χρησιμοποιώ με πλήρη γνώση το περιεχόμενο της έννοιας ξεπλένουν, να ξεπλένουν αυτές τις αποστολές μέσα από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής. Αυτό είναι το τελευταίο φρούτο. Νομίζω ότι έχουμε έρθει τρία πακέτα, τεράστια πακέτα, πολύ σημαντικά, όπλων, οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών που πάνε στην Ουκρανία. Βέβαια, ποτέ δεν μας περνούσε από το μυαλό ότι θα έφταναν και στο επίπεδο να χρησιμοποιήσουν, να στείλουν, να πωλήσουν εντός εισαγωγικών η πώληση στην Τσεχία με εταιρικό αποδέκτη την Ουκρανία βλήματα λευκού φωσφόρου που από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έχουν χαρακτηριστεί ως απαγορευμένα μέσα από συνθήκες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί το ένα βλήμα, είτε καπνογόνο είναι, είτε εμπριστικό είναι, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή έχει, όταν έχει λευκό φόσφορο στο εσωτερικό του, η λειτουργία του είναι μία. Εκρύβνεται, έρχεται σε επαφή ο λευκός φόσφορος με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και όπου πέσει, όπου πέσει κατακαίει τα πάντα. Φυσικά αυτό συμβαίνει και στον ανθρώπινο οργανισμό που καίει σάρκες, καίει οστά και ο παθόν, είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω, γίνεται παρατηρητής του αργού του θανάτου. Είναι πραγματικά αποτρόπαιο αυτό το όπλο. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν πώλησε χθες, προχθές, δεκάδες χιλιάδες βλήματα, γύρω στα 40.000 βλήματα αρμάτων, ενός τύπου, δύο τύπου αρμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, δεν χρησιμοποιούνται καν, χιλιάδες βλήματα στην Τσεχία για να πάνε στην Ουκρανία με λευκό φόσφορο μέσα. Ενώ δηλαδή θα έπρεπε να τα έχουν αποσύρει, εδώ μιλάμε πια για ένα φωνικό όπλο το οποίο είναι πέρα, είναι φωνικό ακόμα και για τις συνθήκες του πολέμου, με βάση τα πρωτόκολλα, με βάση τη Γενέβη κτλ. Αυτοί όχι μόνο δεν τα έχουν αποσύρει, τα πουλάνε κιόλας, βαθαίνοντας την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό εκεί. Ακριβώς, και να σας πω κάτι. Ως συνήθως οι συνθήκες αυτές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν και κάποια παραθυράκια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καπνογόνα. Ο ελληνικός στρατός έχει καπνογόνα ατομικά. Όταν λέω ατομικά, εννοώ να τα χρησιμοποιεί ο κάθε στρατιώτης. Προσέξτε όμως, έχουν μέσα μισό κιλό λευκό φόσφορο. Τα βλήματα έχουν πολλαπλάσια ποσότητα που στέλνουν. Μισό κιλό. Οι οδηγίες για καπνογόνο. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας σήμερα, στην προσπάθειά της να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό και την κατακραυγή που ήδη ξεσηκώνεται, τι είπε? Ότι τα βλήματα που στέλνουμε δεν είναι εμπριστικά, είναι καπνογόνα. Εγώ λοιπόν θα τους πω ότι ένα συγκεκριμένο καπνογόνο μικρό που είναι για ατομική χρήση αυτή τη στιγμή έχει μισό κιλό εκρηκτική λευκό φόσφορο χημική ύλη μέσα. Ξέρετε τι γράφουν οι οδηγίες χρήσης? Ότι από την ώρα που θα ρηχθεί και θα εκραγεί το καπνογόνο, το μικρό το ατομικό, δημιουργεί μία ακτίνα, ένα κύκλο διαμέτρου 34 μέτρων που ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό καίγεται. Αυτό για να προστατευτεί αυτός που το ρίχνει. Άρα λοιπόν η υποκρισία, όπως βλέπουμε, περισσεύει. Οι αιτιάσεις της κυβέρνησης για την μη κινδυνότητα των βλημάτων που στέλνουμε είναι έολες και πρέπει να γίνει συνείδηση στον ελληνικό λαό ότι πλέον η εμπλοκή της κυβέρνησης, και αυτό αποκαλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σε αυτό τον πόλεμο έχει ανέβει πίστα που λέει και η νεολαία μας. Μπαίνει σε έναν δρόμο πραγματικά που θα χαρακτηρίσει, αν θέλετε, αυτή την πράξη, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέσεις η ελληνική κυβέρνηση να βρεθεί
συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου. Εδώ να πω για όσους ακροατές μας δεν ξέρουν ότι εσείς δεν μιλάτε μόνο με την ιδιότητα του βουλευτή του ΚΚΕ. Εσείς είστε πρώην στρατιωτικός, γνωρίζετε, είναι το αντικείμενό σας, ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάτε δηλαδή. Κύριε Μπογιόπουλε, τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Έχουμε δει χρήση βλημάτων καπνογόνων πολλές φορές στην καριέρα μας. Πραγματικά η εικόνα όταν εκρήγνεται ένα καπνογόνο βλήμα είναι αυτό που είδαμε στους ουρανούς της Γάζας. Κάτω όταν οι Ισραηλίτες, αυτούς που στηρίζουν τον στρατηγικό σύμμαχο της ελληνικής κυβέρνησης, οι Ισραηλίτες έριχναν το δέρμα παιδιών, γυναικών και απλών ανθρώπων, αυτό τον λευκό φόσφορο, τον βλέπαμε στον ουρανό να εκρήγνεται με ένα λευκό σύννεφο. Αυτό κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαναστάση. Ναι. Αυτά πλέον έχουν νομιμοποιηθεί και μέσα από τη συνεδρίαση της σχετικής επιτροπής της Βουλής. Βεβαίως νομιμοποιηθήκανε και είναι πραγματικά τραγικό. Οι άλλοι τι έκαναν, τα άλλα κόμματα τι έκαναν εκεί. Αυτό ακριβώς είναι τραγικό, ότι η νομιμοποίηση αυτή είχε την συνένεση του συνόλου των κομμάτων της Βουλής. Δεν αντέδρασε κανένας, δεν βρήκε μία λέξη να πούν για αυτό το τεράστιο έγκλημα που συντελείται όσον αφορά το λευκό φόσφορο. Και βέβαια, ως συνήθως, κάποια κόμματα βγήκαν και είπαν εμείς καταψηφίσαμε την αποστολή πυρομαχικών στην Ουκρανία γενικά. Αλλά τα πρακτικά της Βουλής υπάρχουν, έστω κι αν η συνεδρίαση ήταν απόρριτη και κλειστή. Δεν μίλησε κανένα μα κανένα κόμμα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος που το ανέδειξε, κανένα κόμμα δεν μίλησε για αυτήν την αποστολή. Και βέβαια τώρα ας μην πάμε και αυτά που βγήκε και είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς καταψηφίσαμε, γιατί εγώ θα σας πω μόνο την φράση του κυρίου Αποστολάκη, ήταν ο συγγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε το πραγματικά αμίμητο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί να πάνε αυτά τα οπλικά συστήματα και τα πυρομαχικά στην Ουκρανία, αρκεί η πώληση αυτή να είναι συμφέρουσα. Δηλαδή η παραβίαση των διεθνών συνθήκων τιμολογείται. Και βέβαια τα 170 εκατομμύρια, δεν ξέρω κάπου αυτά τα ποσά, πραγματικά δεν μπορούσα να δω το ποσό που πουλούνται αυτά όταν είδα το λευκό φόσφορο, όταν αυτά τα λεφτά είναι ικανοποιητικά. Αυτή είναι η θέση του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μου κάτι, αυτή η τακτική, τα πουλάμε δήθεν ή τα πουλάμε στην Τσεχία, ξέρω εγώ που στην Πολωνία, και για να φτάσουν στην Ουκρανία είναι η συνήθις τακτική που ακολουθούν? Όχι, νομίζω πως χρησιμοποιούν πάρα πολλούς δρόμους. Βέβαια η κυβέρνηση σε αυτές τις επιτροπές πιεζόμενη να απαντήσει τι ρόλο παίζει η Τσεχία, επικαλείται νομικό κείμενο του συμφωνητικού πώλησης και λέει εμείς ξέρουμε ότι πάνε στην Τσεχία. Ουδής διέψευσε ποτέ ότι η Τσεχία είναι ο μπροστινός του Ζελένσκι. Κανείς δεν το έχει διαψεύσει. Και βέβαια γιατί δεν μπορεί να διαψεύσει την πραγματικότητα. Θα πάνε στην Ουκρανία. Η Τσεχία έχει αγοράσει την περασμένη συνεδρία της Επιτροπής, αυτά έχουν βγει και στον αέρα βέβαια, δεν αποκαλύπτω εγώ κάποια ιδιαίτερα κρατικά μυστικά, 34 πυροβόλα κανόνια 105 χιλιοστών. Σε αυτήν την Επιτροπή προχθές πουλήθηκαν δεκάδες, 70 τόσα πυροβόλα 155 χιλιοστών. Αλήθεια στην Τσεχία πάμε. Μην τρελαθούμε τώρα. Εξάλλου ξέρουμε ότι το μέτωπο της Ουκρανίας, στο οποίο αναμετριούνται οι υπεριαλιστικοί σχηματισμοί, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από μια μεριά και Ρωσία από την άλλη, σε αυτό το μέτωπο εκεί πέρα, είναι ένα δοκιμαστήριο και χρησιμοποιούν τα πάντα. Ακόμη και βλήματα όλμων, τα οποία πέφτουν, εκτοξεύονται από ειδικούς σωλήνες, έχουν κάνει πατέντες να χρησιμοποιήσουν τη λέξη για να γίνει κατανοητό για τους ακροατές μας και τα ρίχνουν με ντρόν. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με τα βλήματα, τα καπνογόνα. Και ας μην προσπαθεί το Υπουργείο Άμυνας να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό, που στο κάτω-κάτω τα έχει πληρώσει αυτά όλα. Πείτε μου τι σημαίνει αυτή. Έβλεπα χτες έναν κατάλογο, ο οποίος είναι κατάλογος, είναι και λυπής βέβαια, για τη συμμετοχή και την εμπλοκή της Ελλάδας σε όλη αυτή την ιστορία με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Μιλάμε για εκατομμύρια σε ό,τι αφορά φυσίγκια, υλικό, πολεμικό υλικό. Τι σημαίνει αυτό για την
για την άμυνα της χώρας, της Ελλάδας. Κύριε Μπογιόπουλε, έχει εφευρεθεί, έχουν εφευρεθεί μάλλον πληθυντικώς, δύο όροι. Το ένα είναι εύχρηστα, ο δεύτερος είναι μη αναγκαία. Εύχρηστα και μη αναγκαία. Αυτοί οι δύο όροι κολλάνε πάνω στις τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών που φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό, για να μπω και στην απάντηση στην ερώτησή σας. Ότι εύχρηστα, είναι εύχρηστα αυτά τα υλικά, δεν θα πουλήσουμε εδώ και άχρηστα πράγματα, έχουμε και ένα κούτελο ως πολιτές. Είναι εύχρηστα, αλλά δεν αναγκαιούν για την άμυνα της χώρας. Λένε ψέματα για τον δεύτερο όρο. Και εύχρηστα είναι και αναγκαία για την άμυνα μας είναι. Εδώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν ανέβει πλέον στα κεραμίδια. Δεν μπορεί σήμερα εγώ, ο μόνιμος υπαξιωματικός που έχω χρεωμένο ένα πυροβόλο, να το γυαλίζω, να το συντηρώ, να το γρασάρω, να το έχω έτοιμο. Γι' αυτό, για να υπερασπίσει τα σύνορα της χώρας μας και για την άμυνα γενικά των συνόρων μας, και να έρχεσαι εσύ αύριο να το παίρνεις, να το βάζεις σε ένα πλοίο, να το φέρνεις στην υπερωτική Ελλάδα και να λες ότι δεν μας χρειαζόταν, τσάμπα το καθάριζες τόσο καιρό. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων λοιπόν έχουν ανέβει στα κεραμίδια. Είναι μια τεράστια ισχύ πυρός η οποία αφαιρείται αυτή τη στιγμή από την γενική συνολική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Ό,τι και αν πούνε, ό,τι και αν κάνουν, όλα αυτά, ή αν θέλει τη συντηρητική τους πλειοψηφία, είναι πραγματικά απώλεια για την αμυντική ικανότητα της χώρας μας. Τέθηκε σε αυτή την επιτροπή ή οπουδήποτε αλλού αυτό που βεβαίως διέψευσε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ο Ζελένσκι το ισχυριζότανε, ότι έχουν προχωρήσει σε μυστικές συμφωνίες συμμετοχής της Ελλάδας με τρόπο ο οποίος θα είναι ακόμα πιο ενεργητικός σε αυτό το μακελιό εκεί. Αυτά τέθηκαν καθόλου? Όχι, δεν έχουν τεθεί με την έννοια ότι είναι θέματα που αφοράνε κυρίως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Βλέπουμε πλέον, κύριε Μπογιόπουλε, εμείς οι στρατιωτικοί γνωρίζουμε ότι για να εξελιχθούν πολεμικές, για να προχωρήσουν κάποιοι σε πολεμικές επιχειρήσεις ή στην ανάπτυξή τους ή στην τροποποίησή τους ή στη γενίκευσή τους, χρειάζεται ένα βασικό στοιχείο. Είναι, λέγεται, θα σας πω τον όρο ακριβώς, διαμόρφωση της κοινή γνώμης. Δηλαδή, η κοινή γνώμη, οι λαοί των χωρών ή ο λαός της χώρας να είναι προετοιμασμένος για αυτό το οποίο θα συμβεί. Τι ρόλο έπαιξε ο Μακρόν όταν βγήκε προημερών και είπε θα στείλουμε στρατεύματα? Τι ρόλο έπαιξε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος το διέψευσε επιβεβαιώνοντάς το, όταν είπε κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια άποψη, αλλά δεν είναι και συνολική, δηλαδή έχουν αρχίσει συζητήσεις. Υπάρχουν μειοψηφίες που αρχίζουν και συζητούν για αποστολή στρατευμάτων. Αυτές είναι οι συμφωνίες. Και φυσικά βγήκε και ο Ζελένσκι και είπε: κοιτάξτε, να δείτε εδώ πέρα, εμείς έχουμε συμφωνίες. Ας στηριχθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, γιατί είναι αυτά ακριβώς που διαμορφώνουν το αύριο και του λαού μας. Και φαντάζουν πραγματικά οι συνέπειες τρομακτικές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε αυτές τις κινήσεις και δεν θα προχωρήσει, όχι γιατί το επιλέγει η κυβέρνηση, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, που στο όνομα του κέρδους είναι πραγματικά ασύλλοτη. Το μόνο που μπορεί να τη σταματήσει είναι ο αγώνας του ελληνικού λαού. Και εμείς αυτό προβάλλουμε ως κόμμα, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και καλούμε τον ελληνικό λαό και στις 9 του Ιούνιου στις ευρωεκλογές να ρίξει το κόκκινο ψηφοδέλτιο στο Κομμουνιστικό Κόμμα που θα διαμορφώσει και τις συνθήκες στην Ευρωβουλή. Κύριε Παπαναστάση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλο, και εγώ σας ευχαριστώ.